Γιώργο μου, ξεκινάμε με σένα. Άννα μου, τι κάνεις? Καλά είμαι εσείς. Μια χαρά. Μία ερώτηση και μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Βλέποντας τα υπόλοιπα κορίτσια, ναι, θεωρείς το look το οποίο έχει έρθει αυτή τη στιγμή στο πλατό εξίσου δυνατό? Ή μη τελές, όπως ακούς? Όχι, θεωρώ ότι είναι δυνατό. Δεν χρειάζεται να έχω πολλά πράγματα πάνω μου για να είναι ένα ωραίο look. Ωραία. Λοιπόν, πάνω σε αυτό λοιπόν που έχει έρθει σήμερα εδώ, μιας και πας και στη συγκεκριμένη ταινία που η Lady Gaga είναι ένα είδωλο, εμένα αυτό που μου λείπει κυρίως από εσένα είναι το κομμάτι του έντονου make-up. Ναι, αλλά επειδή πάω να δω την ταινία Joker, τότε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βαφτώ. Ωραία. Πας να δεις λοιπόν την ταινία Joker. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράς στο ριγέ. Το κάτω δεν μου αρέσει καθόλου. Θα ήθελα να δω μία φούστα ή κάτι το οποίο φούστα κοντή ή μία φούστα πιο μακριά, όπου το υλικό της να είναι λίγο καλύτερο και λίγο πιο σκληρό. Επίσης θα μπορούσε να το δέσεις, συγγνώμη, τέλεια με ένα σακάκι κόκκινου χρώματος, για παράδειγμα, πάνω από αυτό το ριγέ. Τα μαλλιά σου θα τα προτιμούσα wet. Ακούς αυτό? Ναι, αυτό το είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι, αλλά δεν το προχώρησα. Αυτά. Ευχαριστώ. Έλενα. Ναι. Λοιπόν, τι έχει πάει λάθος? Δηλαδή, κάτι ξεχάστηκε σπίτι? Αυτό είναι η φόδρα και έχει κάτι άλλο από πάνω? Γιατί εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Δεν ήθελα και να φαίνεται και ότι όντως ήρθα πραγματικά από το τσίρκο. Μα δεν είπαμε ότι πρέπει να είσαι πραγματικά από το τσίρκο, ούτε να καταπίνεις φωτιές, ούτε σπαθιά. Θα μπορούσε. Σαν εικόνα λέμε τι θέλαμε. Και τώρα μιλάμε πάνω σε αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, αν αυτό ήταν, η φούστα ήταν μια μαύρη διαφάνεια, πολύ πιο ωραίο ύφασμα, πολύ πιο μεγάλη, λουμιστή, τεράστια, ρε παιδί μου, τα μαλλιά σου ήταν διαφορετικά. Και όχι με αυτά τα αξεσουάρ τα οποία είναι από άλλο έργο, δεν τα καταλαβαίνω. Αν αυτό το έχεις προσέξει πραγματικά παραπάνω, θα ήταν μια πολύ ωραία εικόνα, γιατί είναι minimal. Mm. Και εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω σε σχέση με πολλά άλλα κορίτσια εδώ. Και είναι ένα κορίτσι το οποίο θα μπορούσε να πάει σε μια ταινία, ξέρεις, αφιερωμένη κάπου. Mm-hmm. Το βλέπω, το ακούω, αλλά είναι άτολμο. Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Πίσω μου σε έχω σατανά. Τώρα το κατάλαβα τι ήταν πίσω μου. Δύο. Ευχαριστώ. Στέλιο. Από τα καλά ή τα κακά? Από τα καλά. Από τα κακά θα αρχίσω. Το κακό είναι ότι την άλλη εβδομάδα, αν δεν είσαι θωρακισμένη, θα σε φάνε η πίσω λάχανο. Δεν πειράζει, ας φύγω. Αυτό, γι' αυτό ήρθες? Άμα έρθες να φύγεις, τζάμπα ασυλία και να χάσουμε κάποια άλλη σήμερα. Μήπως φύγεις από τώρα? Ήρθες για να φύγεις? Δεν είχα σκοπό, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα... Πώς πάνε τα πράγματα? Δεν πάνε καλά. Λοιπόν, άκου. Εγώ βλέπω ένα κορίτσι πολύ σύγχρονο. Όλη την εβδομάδα έχει φέρει εικόνες που είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και σήμερα για μένα, άσχετα από το πώς κατέληξε, ενώ το τελικό αποτέλεσμα, έχει την πιο σωστή προσέγγιση. Okay. Κατάλαβες τι σου είπε. Άλλαξε το πρόσωπό της. Όχι, όχι, κατάλαβες τι σου είπε τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σου πω, αλλά νομίζω ότι δυσκολεύεσαι λίγο να με καταλάβεις, το οποίο αυτό είναι πρόβλημα. Είναι ότι έφερες πάρα πολύ ωραίες εικόνες αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Και σήμερα η προσέγγιση σου είναι πάρα πολύ σωστή, διότι δεν είναι αποκριάτικη. Ευχαριστώ. Εντάξει. Όμως είναι σχεδόν κακόγουστη. Αυτό είναι το πολύ κακό. Διότι όταν θέλουν να δώσουμε μια υπερβολή σε μια εικόνα φορέσιμη, και σε άλλη τα λέω αυτά, αλλά δεν ακούει, και η υπερβολή είναι υπερβολούλα, και όχι υπερβολή κανονική, τα πράγματα έχουν ένα αποτέλεσμα λίγο περίεργο. Δηλαδή, η φούστα φαίνεται άτονη, η μπλούζα φαίνεται σαν γυμναστικής το κορμάκι αυτό. Τα μαλλιά είναι σαν να είναι από άλλη ιστορία και τα παπούτσια όντως είναι για να πας στο γραφείο σου. Ναι, οκ, okay, το ακούω. Οκ, okay, τέλος πάντων. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί έχεις την πιο σωστή προσέγγιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, Άννα μου. Τα κατάλαβες τα καλά λόγια? Ναι, ναι. Ωραία, κράτα τα φυλακτό, πήγαινε εκεί πέρα στη θέση σου να απολαύσεις το υπόλοιπο και τα λέγαμε.